καλέσουμε στο βήμα τον συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Κορνάκη, ο οποίος είναι πρώτος ομιλητής. Ο κύριος Κορνάκης, ο αγαπητός φίλος Γιάννης, είναι φιλόλογος, υπηρέτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής και ελικιάρχης και σήμερα είναι συνταξιούχος. Διετέλεσε αντιπρόεδρος για αρκετά χρόνια του Κέντρου Έρευνας και Ανάδειξης Κρητικού Πολιτισμού του Δήμου Νεάπολης, του παλιού Δήμου Νεάπολης, Δήμα και Λασιθίου. Έχει αναπτύξει πλούσια δράση ως ομιλητής, σύνεδρος, μέλος οργανωτικών και κριτικών επιτροπών σε διάφορες διοργανώσεις με θέματα πολιτιστικά και φιλολογικά. Άθρα του, εκτός των άλλων, έχουμε φιλοξενήσει και στην Αμάλπια. Στην ομιλία του θα αναφερθεί στο συγγραφικό έργο των Ευστράτιου Βλαχάκη, του Μάνου Λουκάκη, του φιλόλογου Νίκου Τζόρτζη, της Μαρίας Ορού, του Μανώλη Μπρόκου και του Γιώργου Μπία. Αγαπητέ Γιάννη, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Βλαχάκης. Προηγούμενος αλφαβητικά και ηγούμενος λόγος σχήματος, σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό αλλά και το πρόγραμμα, ο πατήρ Ευστάθιος Βλαχάκης δικαίως εγκαινιάζει με την παρουσίαση του έργου του στην σημερινή συνεδρία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Βλαχάκης γεννήθηκε το 1939 στις Βρύσεις Βερονγκάτου. Σπούδασε στο ανώτερο φροντιστήριο της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Το έργο του, το οποίο τιμά για τις δύο του ιδιότητες ως λειτουργού της Εκκλησίας αλλά και της εκπαίδευσης επί του παρόντος, απαρτίζεται από τρία βιβλία. Χρονικά προηγείται το έργο «Η Μάχη των Χρυσών». Αναφέρεται στη μάχη της 6ης Αυγούστου 1867 στις Βρύσεις Μεραμβέλου, την περηφανή εκείνη μάχη κατά τον ιστορικό Γιάννη Μουρέλο, που τόνωσε το πεσμένο ηθικό του κρητικού λαού. Το γεγονός εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο της ελληνικής ιστορίας ευρύτερα και των αγώνων της Κρήτης εναντίον των Τούρκων ειδικότερα στην πορεία προς την ελευθερία. Με τρόπο απέριτο, λόγο σαφή, με στο περιεχομένου και ιδιαίτερα εύληπτο, με συγκρατημένο το συνέστημα και προσεγμένη την επιλογή του υλικού, κατατοπίζει, επισημαίνει και προτρέπει στην εξήγηση του καλού.